Στον τελευταίο καιρό, δηλαδή μέχρι και τις τελευταίες εκλογές, σε όλο αυτό το διάστημα η εφημερίδα τους Χρυσή Αυγή δεν επετίθεται στους κομμουνιστάς. Δεν επετίθεται στην πλουτοκρατία, στην κεφαλαιοκρατία. Όχι. Σε ποιον επετίθεται? Στον Γιώργο Καρατζαφέρη. Τον έβριζε ο τηλεπρόεδρος, ο Κουλοτούμπας, το τηλεκόμμα, το κόμμα με ωμέγα, ότι είμαστε κόμμα, είμαστε πεθαμένοι. Γιατί εχθρός του ήταν ο Καρατζαφέρης? Ήταν εχθρός του ο Καρατζαφέρης. Αυτοί που παρουσιάζονται ως ημνητέ των SS, ως ημνητέ των Ναζί, του Χίτλερ, παρουσιάζονται και ως εθνικός ιερέα, είναι δημοσιευμένα τα άρθρα τους. Εγώ ποτέ δεν αρνήθηκα τις ιδέες μου. Αυτοί τις αρνούνται. Όχι, δεν είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς. Όταν εγώ δικαζόμουν με τους Εβραίους, με μηνύσεις που μου είχαν κάνει και κέρδισα βέβαια, δεν εμφανίστηκαν πουθενά. Ποτέ δεν ήρθαν στο δικαστήριο. Εν αντιθέσει προς έναν κύριο, τον οποίο τον σέβομαι για την ιδεολογία του, για τη συνέπειά του, τον κύριο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος ήρθε και με υποστήριξε. Μπράβο του. Βρέθηκε και μπλεγμένος, δικάστηκε, αθώθηκε. Μπράβο του. Αλλά ήρθε. Αυτοί γιατί εξαφανίστηκαν? Μετά κέρδισαν τους Εβραίους. Δεν έπρεπε να γράψουν κάτι στην εφημερίδα τους, να πούνε? Όχι, τίποτε. Γιατί έχουν κάτι μαζί μου? Σας είπα προλίγου ότι αν με βρίζουν όπως με έβριζε ο κύριος Κασιδιάρης, δεν μπορώ να απαντήσω. Θα αιτηθώ, γιατί εγώ δεν βρίζω.